Πρέπει να δούμε εδώ πως η υψηλή στρατηγική και εδώ η χρονοστρατηγική λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο. Άρα θυμάστε ότι από κάτω έχουμε την στρατηγική και από κάτω εδώ έχουμε την τοποστρατηγική. Okay. Ούτως ή άλλως μετά το επιχειρησιακό και μετά η τακτική. Άρα πρέπει να καταλάβετε για τον ελληνισμό ότι όσο είσαστε στο πλαίσιο του ελλαδισμού θα δυσκολευτείτε να έχετε τη μεγάλη εικόνα. Okay. Άρα έπρεπε να περιμένουμε χρόνια για να έχουμε την ψήφο του απόδημου ελληνισμού. Ήταν ένα έργο το οποίο ήταν σημαντικό, το οποίο έγινε, είναι μια πραγματικότητα. Σας υπενθυμίζω ότι έγινε στη Βουλή μας με ενισχυμένη πλειοψηφία, ότι έγινε σε μια Βουλή που πολλοί θεωρούσαν ότι θα έχει ελάχιστα κόμματα, επειδή θα ήταν αναλογική, και είναι μια ωραία σφαλιάρα για όλους αυτούς που πίστευσαν στην αναλογική, γιατί η αναλογική δεν έδωσε απολύτως τίποτα, έσβησε, έκλεισε η παρένθεση, περάσαμε στα κλασικά και τελικά έχουμε και πάρα πολλά κόμματα, τα οποία συμμετείχαν μια χαρά σε αυτές τις αποφάσεις, άρα δεν έγινε ένα σύστημα, θέλετε, ολιγαρχίας, αντιθέτως είναι δημοκρατικό. Άρα το θέμα ποιο είναι ότι υπάρχει ο κόσμος, υπάρχει το σύμπαν. Σε αυτόν τον κόσμο έχετε την τάση να αναζητείτε συνεχώς ισορροπίες. Άρα η ισορροπία, να θυμάστε, όπως το έχουμε στη θερμοδυναμική, είναι φτιαγμένη για να πεθάνεις, άρα είναι για το θάνατο. Δεν το έχετε αυτό στο μυαλό σας τόσο ξεκάθαρα, αλλά να ξέρετε ότι η ισορροπία λειτουργεί με την στατική. Okay, το σύμπαν θέλει αρμονία. Και αυτό δίνει ζωή και λειτουργεί δυναμικά. Αν θεωρείτε, ας πούμε, ότι το σώμα σας είναι ισορροπημένο, να ξέρετε ότι ο μόνος τρόπος να είναι ισορροπημένο το σώμα σας είναι να είναι νεκρό. Γιατί όλο υπάρχει και ένα πρόβλημα κάπου. Το θυμάστε και το περίφημο ανέκδοτο. Όταν έχεις περάσει τα 40 και ξυπνάς το πρωί και δεν πονάς πουθενά, σημαίνει ότι πέθανες. Άρα καταλαβαίνω ότι δεν χαμογελάσατε γιατί είστε όλοι κάτω από 40, αλλά δεν ξέρετε αυτό το φαινόμενο. Όταν θα περάσετε τα 40 θα το καταλάβετε. Η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι η ισορροπία είναι φτιαγμένη για να τελειώνει κάτι. Άρα πάει για το τέρμα. Και η αρμονία και η δυναμική πάνε για μετά το τέλος. Είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν προσέξατε ότι η φράση που χαρακτηρίζει την Ελλάδα είναι αρμονική και όχι ισορροπημένη. Δηλαδή δεν λέμε ότι η Ελλάδα είναι αθάνατη, λέμε η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ωραία. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, θα καταλάβετε το εξής. Η φράση «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» έχει δυναμική.
Η φράση «Η Ελλάδα είναι αθάνατη, είναι εθνική» είναι μια στατική. Είναι ισορροπημένη. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, το έχετε προσέξει σίγουρα πριν, ότι δεν είναι ισορροπημένη αυτή η φράση. Σαν να λείπει κάτι, σαν να λείπει... Στην πραγματικότητα δεν λείπει κάτι, είναι ότι έχει συνέχεια. Άρα, η συνέχεια και η διάρκεια, όταν τις βλέπετε σε χαμηλό επίπεδο, παρουσιάζονται ως έλλειψη. Είστε εντάξει ή δεν τα πιάνετε, γιατί δεν σας βλέπω να είστε ενεργοί. Λέτε θα κάνουμε έτσι, ναι. Και επειδή είναι καλό παιδί, θα πει αφού είπα ναι, κατάλαβα. Ωραία. Θα κάνουμε μια διασταύρωση απλώς για να ξαναμαζέψουμε. Εγώ κάνω και τον βοσκό και τον σκύλο. Και βέβαια πιστεύουμε περισσότερο το σκύλο, γιατί ο βοσκός μπορεί να πει εντάξει, προχωράμε και ο καθένας προχωράει εκεί που θέλει. Για να καταλάβετε τι λέω. Θα χρησιμοποιήσω την λέξη πληρότητα. Η πληρότητα είναι κάτι που σας αρέσει σε όλους. Γιατί πολύ απλά δεν είστε του Γκιόντελ, για να καταλάβετε ότι δεν έχει νόημα. Αν τέλος πάντων σας αρέσει, έτσι φυσιολογικά, λες, άμα αρέσει να έχω μια πληρότητα, εντάξει. Τώρα δεν έχετε καταλάβει ότι η πληρότητα υπονοεί πολύ συχνά θάνατο. Το δίνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, έχετε μια συλλογή και λέτε ότι είναι πλήρης. Τέλειωσε. Μια συλλογή που λείπουν κάτι, έχει μια συνέχεια. Νίκο, η συλλογή σου με τα μουσικά όργανα είναι πλήρης? Όχι βέβαια. Σου λέει, όπα. Όχι ρε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, άρα προσέξτε πώς πάει. Σε χαμηλό, όταν λέω χαμηλό επίπεδο, μην το παίρνετε σε IQ, να το παίρνετε σε τακτική στρατηγική. Με αυτή την έννοια το λέω, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να έχω κι άλλα υπονοούμενα. Συνήθως τα υπονοούμενα που έχει ο δάσκαλος δεν τα καταλαβαίνει κανένας, αλλά δεν είναι ανάγκη να τα συζητάμε. Εντάξει, γιατί μόλις τα εξηγώ, μετά καταλαβαίνετε άλλα υπονοούμενα. Άρα αφήνουμε. Η πληρότητα λοιπόν σας δίνει ένα πράγμα, το έχει πολύ ο Γιώργος από την Κρήτη. Με λανθασμένο τρόπο, ευτυχώς που τον σώζει η αναβλητικότητά του, γιατί αλλιώς θα είχαμε τελειώσει πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορεί. Ευτυχώς έρχεται η μελπομένη να σώσει την κατάσταση. Γιώργο, εσύ έχεις μια τάση, την οποία θα πρέπει να εξηγήσεις στη Μαρία, όταν θα είσαι εξαπλωμένος κάπου, ότι θα πεις, γαμώτο, θα ήθελα να έχω μια πληρότητα, αλλά δεν την έχω ποτέ. Και μετά έρχεται ο δάσκαλος και σου λέει ευτυχώς. Αλλά εσύ, επειδή είσαι. Έχεις και γενετική, λες πληρότητα, μωρέ, εγώ ήθελα να έχω μια δημόσια πληρότητα, τέλος πάντων. Η πληρότητα είναι αυτό που είναι ένα κλείσιμο, εντάξει. Λέμε, ας πούμε, στην αστυνομία αυτή η υπόθεση έκλεισε. Μένα μου αρέσουν οι υποθέσεις που έχουν κλείσει, οι οποίες τις ξανανοίγουμε και τις ονομάζουμε cold case. Και λες, δηλαδή, για να κλείσει αρκεί να τη βάζει στο ψυγείο. Γιατί δεν είναι ζεστή-ζεστή έτσι αφράτη. Okay. Αλλά στην πραγματικότητα, να ξέρετε, δεν είναι κλειστή η υπόθεση. Την έκλεισα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα, το κλείσιμο σημαίνει ότι τέλειωσε. Okay. Όταν είστε λοιπόν πριν το κλείσιμο, φανταστείτε το κλείσιμο τώρα, και εσείς είστε εδώ. Okay. Α, μπορώ να κάνω και ένα τεστ για να νευριάσετε, έτσι θα δούμε τα αντανακλαστικά. Βέβαια, επίσημα θα μου πείτε ότι δεν νευριάζετε, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα τη δω τη φάτσα σας. Αλλά κοιτάξτε το τεστ, θα σας κάνω έναν τέλειο, μα τέλειο κύκλο. Είναι μερικοί, ξέρεις, έχουν ήδη το χαμόγελο του τύπου, θα τον τελειώσει ή δεν θα τον τελειώσει. Μετά η μαθηματικού λέει, όχι, όχι, θα το αφήσει εκεί πέρα, ξέρω. Άμα έχει αποφασίσει να μην το τελειώσει, δεν θα το τελειώσει. Λοιπόν, το κλείσιμο ενός σχήματος είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι πολύ συχνά, άμα κοιτάξει, ας πούμε, τον άλλον τον Βασίλη, τον Καντίνσκι, θα δείτε ότι έχει δομές που είναι ανοιχτές.
Ο μυρό έχει δομές που είναι ανοιχτές. Το κλείσιμο μας ενδιαφέρει γιατί είναι μια μορφή ολοκλήρωσης. Okay. Άρα, όταν είμαστε λίγο πριν το κλείσιμο, ποιο είναι το αίσθημα που σας βγαίνει? Τώρα έχετε δικαίωμα να εκτονωθείτε. Μπροστά στον τέλειό μου κύκλο, τον τέλειό μου κύκλο, ποιο είναι το αίσθημα που σας βγαίνει? Σας βλέπω, χαμογελάτε ήδη με αυτό το ύπουλο του τύπου, θα το κλείσει τουλάχιστον στο τέλος του μαθήματος ή όχι? Όχι. Θα το αφήσω εκεί πέρα και θα μπορώ να γράψω από κάτω «Είναι τέλειος κύκλος». Όπως ο άλλος έγραψε «Δεν είναι πίπα». Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι? Λίγο πριν το κλείσιμο σας δημιουργείται ένα αίσθημα έλλειψης. Άρα έχουμε πολλούς ανθρώπους που μας βοηθάνε στη διδακτική. Έχουν πολύ πλάκα. Μ' αρέσει ότι αυτοί φαίνεται ότι δεν έχουν κάνει ποτέ μάθημα στο πανεπιστήμιο, αλλά είναι ειδικοί της διδακτικής. Μένα μ' αρέσει να ακούω τους ειδικούς που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το αντικείμενο, αλλά μας συμβουλεύουν. Και λένε, στο μάθημα είναι καλό να τελειώνεται με ένα πράγμα που να μην είναι εντελώς ολοκληρωμένο για να έχουν την αίσθηση ότι τους λείπεται. Αυτό, άμα το κάνεις στα μαθηματικά και κάνεις μια απόδειξη και αφήσεις μόνο μια γραμμή να λείπει, είναι πολύ απλό. Στο μαθηματικό όλοι θα σου πούν, κύριε, δεν τελειώσατε την απόδειξη. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει συζήτηση. Θα πει, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Είναι σαν να παίζετε μια μουσική και δεν έχετε βάλει την κόντα. Και όλοι θα σου πούν, παιδιά, πώς τελειώνει. Ωραία. Άρα, αυτό εδώ δημιουργεί μια έλλειψη. Υπενθυμίζω στους μαθηματικούς και στους φιλόλογους ότι η έννοια της έλλειψης είναι από αυτό. Γιατί της λείπει κάτι για να είναι κύκλος. Αλλά βέβαια ποτέ δεν το σκέφτεστε εσείς. Δηλαδή τώρα εγώ, άμα σας ζωγραφίσω μια όμορφη έλλειψη, θα σας νευριάσει που αυτή την όμορφη έλλειψη τη λέτε έλλειψη σαν τον τέλειό μου κύκλο που λείπει κάτι. Στην πραγματικότητα, είναι και τα δύο ελλειπή. Άρα υπάρχει κάτι χειρότερο με την έλλειψη. Η έλλειψη δεν θα γίνει ποτέ κύκλος. Άρα να δείτε εγώ πού τη βλέπω την έλλειψη. Η έλλειψη, ας πούμε, είναι ο αξιωματικός, που δεν θα γίνει ποτέ ντάμα. Το ψώνι που δεν έχει έλλειψη, αλλά σου λέει μπορεί και να υπάρχει μια προαγωγή σε κάποια φάση, μπορεί να γίνει ντάμα. Το ψώνι έχει μια προοπτική. Ο αξιωματικός, ο πύργος, ο ύπος δεν έχουν καμία προοπτική, θα είναι έτσι ως το τέλος. Άρα, άμα σας έλεγε κάποιος, προτιμάς να είσαι ύπος και δεν θα αλλάξεις ποτέ ή ψώνι και μπορείς να αλλάξεις? Όλοι αυτοί που είναι δημόσιοι ξέρουν. Λένε, ο μισθός του ύπου θα είναι πιο μεγάλος από τον άλλον. Και ελπίζω να μην πηγαίνει εκθετικά και σε κάποια φάση ο άλλος που είναι πολύ πιο κάτω από τη δικιά μου τη βαθμίδα να ανέβει ξαφνικά, γιατί εγώ ανεβαίνω γραμμικά, αρχαιολογικά, ενώ ο άλλος ανεβαίνει εκθετικά, μαθηματικά. Ωραία. Άρα, τι καταλαβαίνετε τώρα? Όταν στο μυαλό σας έχετε την πληρότητα σαν σκοπό ζωής, είστε πάντοτε στην έλλειψη. Και σας λείπει πάντα κάτι. Και είστε στεναχωρημένοι. Το λέω τώρα πιο θεμελιακά, εντάξει, δεν μιλάω μόνο για την γεωπολιτική, μιλάω και για μας. Επομένως, έχω εντοπίσει ότι έχεις καταφέρει, παρόλο που δεν το έχεις σκεφτεί ακόμα, ότι έχεις περάσει από την πληρότητα στην τελειότητα. Δηλαδή κατάλαβες ότι δεν σε συμφέρει να μείνεις στην τελειότητα και αυτό ευτυχώς βοηθάει Άσπεργκερ. Αυτοί που δεν έχουν Άσπεργκερ δεν μπορούν να καταλάβουν ότι θα μείνουν στο άλλο. Άρα αυτή η έλλειψη στην πραγματικότητα μετά το ερμηνεύεται. Το λέτε ελάττωμα. Η ζωή σας είναι ελαττωματική γιατί της λείπει κάτι. Αλλά κανονικά θα πρέπει να το πείτε ανάποδα. Σε τι λείπει κάτι?
Στην πραγματικότητα είναι στο νοητικό μοντέλο που έχετε φτιάξει, το οποίο είναι κλειστό. Μα το νοητικό σας μοντέλο θα είναι κλειστό όταν θα πεθάνετε. Δεν βιάζεστε. Εντάξει. Είναι ανάγκη. Όταν παίρνετε, ας πούμε, έναν καλλιτέχνη, έναν γλύπτη, και είναι προς το τέλος, τελειώνει ένα γλυπτό, και του λες, α, είσαι χαρούμενος που το τελειώνεις, γιατί εσύ είσαι της πληρότητας. Και λέει, σκέφτομαι το επόμενο. Και κράνε μαλακά, αφού δεν τέλειωσες ακόμα, τι σκέφτεσαι το επόμενο. Λέει, την ώρα που το φτιαχνά, σκέφτομαι όμως ένα σχήμα που δεν είχα μελετήσει. Εντάξει, το έχουμε και στη σύνθεση, στη μουσική κτλ. Άρα, ξαναλέω λοιπόν, έχετε δύο επιλογές. Η πληρότητα ή τελειότητα. Την τελειότητα την έχετε αφήσει, γιατί θεωρείτε ότι εντάξει, μωρέ άνθρωποι είμαστε, δεν θα έχουμε ποτέ πρόσβαση στην τελειότητα. Και είναι λάθος. Γιατί? Γιατί το ανθρώπινο έργο μπορεί να είναι τέλειο. Αλλά εσείς λέτε, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι, δεν το κοιτάζετε. Υπογράφω αυτό. Είστε εντάξει ή είστε τσατισμένοι? Μιλτιάδη είσαι τσατισμένος? Όχι. Εγώ όταν βλέπω το Μιλτιάδη δεν λέω του λείπουν μουσια πάνω. Μ' αρέσει όπως είναι. Εσείς θα πείτε γιατί τα άφησε τα άλλα. Λοιπόν, είναι για να κάνει προσομοίωση. Οκ. Αλλά ξαναλέω. Αρμονία. Ισορροπία. Άμα προσέχατε πολύ τις λέξεις, θα σας έλεγε κάτι το πράγμα. Η ισορροπία έχει σχέση με την ροπή. Η ροπή είναι δυναμική. Όταν έχεις ισορροπία, δεν υπάρχει πια ροπή. Σκότωσες. Άρα, εδώ τώρα τι γίνεται. Η αρμονία θα πάει με την τελειότητα. Η ισορροπία θα πάει με την πληρότητα. Εδώ θα είχατε δικαίωμα να έχετε αυτό το μοντέλο στο μυαλό σας, αλλά έχετε δικαίωμα μέχρι το 1931. Μετά τέλειωσε. Γιόντελ. Σου λέει, στο πιο θεμελιακό, το πιο μαθηματικό που μπορείς να βρεις μέσα στη λογική πέρα του προτασιακού λογισμού, δεν βγαίνει, δεν σου βγαίνει η πληρότητα. Τι να κάνουμε. Αλλά δεν είναι αστείο να έχετε γεννηθεί μετά το 31 και να το θέλετε ακόμα. Ωραία. Λέω τώρα, η πληρότητα είναι με το κλείσιμο. Και η τελειότητα είναι με το άνοιγμα. Θα μου πείτε, μα πώς είναι δυνατόν να είναι με το άνοιγμα αφού σχετίζεται με το τέλος. Στην πραγματικότητα αυτό σχετίζεται με το τέλος και αυτό σχετίζεται με το τέρμα. Εμένα μ' αρέσει, ας πούμε, όταν βλέπουμε έναν τερματοφύλακα που δεν τρώει τον γκολ και λέμε τέλειος. Αλλά ποτέ δεν το λέμε τελειοφύλακα, το λέμε τερματοφύλακα. Εντάξει. Άρα τελικά το τέλειο σε έναν τερματοφύλακα είναι να μην τρώει γκολ. Δηλαδή να μην φτάνει ποτέ στο τέρμα. Δηλαδή, προσέξτε τι θα πω, ο αγώνας να τελειώνει με το τέλος πριν το τέρμα. Γιατί άμα τέλειωσε ο αγώνας και να φάει ό,τι θέλει μετά, δεν μας πειράζει. Μπορεί να ρίχνει και ο ίδιος σουτ μέσα στο τέρμα του, δεν μας πειράζει. Okay. Άρα τώρα τι γίνεται. Άμα έχετε λοιπόν αυτό στα μοντέλο, εσείς σιγά σιγά στην ισορροπία, αυτό θα πάει μια χαρά με την κοινωνία και αυτό θα πάει μια χαρά με τη χώρα. Και θα πάει μια χαρά με τον χώρο. Σας δίνω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πού το πάω. Οι πολλές συζητήσεις που γίνονται για το Κυπριακό το 1974 στο Λευκό Οίκο
υπάρχει μια πολύ όμορφη παρατήρηση του Kissinger, η οποία λέει το εξής. Λέει, όλοι μιλάνε για ποσοστά εδαφικά, κανένας δεν κοιτάζει που μένουν οι άνθρωποι. Να το πιάσει ο Χριστόφορος. Χριστόφορε, αντί να είμαστε στο 37%, να κάνουμε, ας πούμε, κατεχόμενα, λέμε τώρα, σενάριο, μην ανησυχείς, δεν θα το κάνουμε, λέμε θα κατεβούμε στο 17%, αλλά το 20% θα είναι μόνο περιοχές που είναι ακατοίκητες. Και θα είναι δικές σου, ελεύθερες. Αλλά κανένα χωριό, ούτε πόλη κατοικημένο που να είναι απελευθερωμένο. Μόνο ακατοίκητα. Κανονικά, άμα είσαι μπούφος, όχι εσύ, το ξέρω ότι δεν είσαι, άλλοι όμως θα λέγαν, δεν είναι καλύτερο το 17 από το 37. Γιατί θα κοίταζαν μόνο το έδαφος και το χώρο. Θα κοιτάξουν πού είναι ο λαός. Θα το πάρω ανάποδα τώρα. Κοιτάξτε μια πρόταση που έχω. Άμα σας πω ότι θα ήταν καλό στα κατεχόμενα να απελευθερώσουμε όλες τις περιοχές όπου υπάρχουν κάτοικοι. Είναι όλα τα κατεχόμενα? Όχι, δεν είναι όλα. Αλλά είναι αυτά που είναι σημαντικά. Τα άλλα μπορεί να είναι κατσάβραχα. Μετά με κοιτάξετε το κλίμα της Κύπρου, καταλαβαίνετε τι μπορεί να είναι. Αυτό σας το λέω για τη Βόρεια Ήπειρο, για τον Πόντο, για τη Θράκη. Σκεφτείτε το καλά. Όταν σας λέει κάποιος πολύ για γεωγραφία, είναι της ισορροπίας. Εδώ μιλάμε για ιστορία. Άρα εδώ με την αρμονία πάει με την ανθρωπότητα. Εντάξει, εδώ πάει με τον χρόνο. Και ουσιαστικά, αντί να έχετε το χώρο, έχετε το χρονικό διάστημα. Αλλά θα το βάλω διάρκεια για να μην σας μπερδέψω. Τώρα, άμα σας τα βάλω ανάποδα, σας πω, προτιμάς το χώρο ή το χρόνο? Να ξέρετε ότι όλοι όσοι θέλουν να είναι ιδιοκτήτες ή είναι, όλοι προτιμάνε το χώρο. Άμα προτιμάς μόνο το χώρο, να ξέρεις ότι η ιδιοκτησία σου είναι εκεί που θα πεθάνεις. Θα έχεις ακριβώς την ίδια επιλογή όταν θα προτιμήσεις τον τάφο σου. Λες, πού θα με θάψουν? Εδώ. Α, ωραία, μπράβο. Να σε θάψουν εκεί. Να ξέρουμε λοιπόν, θα δώσεις τις συντεταγμένες, τα σημεία όπως λέμε εμείς στις οριοθετήσεις και θα πεις, εγώ θέλω εκεί. Okay. Και μετά θα κάνεις ό,τι μπορείς για να καθυστερήσεις από το σημείο που είσαι στο σημείο που θα είναι. Άρα, γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί κανονικά, άμα είχαν ενσωματώσει πολύ τα πράγματα του Γκιόντελ, μερικές έννοιες μαθηματικές, δεν θα συνέχιζαν να κάνουν μία προοπτική η οποία είναι λανθασμένη. Αλλά ξαναλέω, έχετε ένα στόχο και φτιάχνετε μία στρατηγική. Και ποτέ κανένας δεν σας λέει ότι ο στόχος είναι άσχετος. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Όποιον στόχο και να επιλέξετε, σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική που θα τον βρει. Το ερώτημα είναι αν άξιζε. Αυτό πρέπει αναγκαστικά να το βάλετε στην μεταστρατηγική και στο όραμα. Ξανά λέω λοιπόν, ο στόχος είναι εκτός στρατηγικής. Άρα η στρατηγική, επειδή είναι πιο ισχυρή, μπορεί να τον πετύχει. Και μετά αφού το πέτυχες, λες, δεν άξιζε. Γιατί ποτέ κανένας δεν σου έδωσε μια συμβουλή για το τι πρέπει να είναι ο στόχος. Ακολούθησες μόνος σου, μόνη σου, ένα στόχο. Και πώς τον επέλεξες? Ένας Θεός ξέρει.
το πιο πιθανό αντιγράφοντας άλλους. Το έχω δει με τους φοιτητές μου, το έχω δει με σπουδαστές, το έχω δει με μουσικούς. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Λέω, γιατί σπούδασες αυτό? Πήγε η φίλη μου εκεί. Και λέω, είσαι ακόμα με τη φίλη σου? Όχι. Α, ωραία. Αλλά εσύ κράτησες το πακέτο. Και μετά τι κατάλαβες? Κατάλαβες ότι δεν ήταν καλή ιδέα να είσαι με τη φίλη σου, αλλά τώρα είναι αργά γιατί εσύ έχεις σπουδάσει σε άλλον τομέα που δεν ήθελες ποτέ να τον κάνεις. Αλλά λες, αφού ήταν εκεί πέρα, να περάσουμε καλά. Γιατί ήθελες να έχεις μια παρέα. Εδώ πάει και η παρέα. Και εδώ πάει η ομάδα. Αυτοί που πιστεύουν ότι πιστεύουν, νομίζουν ότι οι Απόστολοι ήταν μια παρέα. Συζητούσαν, τα έβρισκαν, έτρωγαν κτλ. Ως εκεί. Έχουν ξεχάσει ένα πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει παρέα με τον Χριστό. Υπάρχει αναγκαστικά αποστολή. Λειτουργεί καταλυτικά, καταλάβατε. Και να μην κάνει τίποτα, επειδή είναι καταλύτης, η αντίδραση λειτουργεί και κάνει αποστολή. Άρα, λέμε λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος που θα θέλετε για την Ελλάδα, στο μυαλό σας? Θα πείτε διάφορα πράγματα. Αλλά θα σας δώσω μερικά παραδείγματα έτσι για σκέψη. Ας πούμε, πείτε ότι θέλετε να απελευθερώσετε την Κωνσταντινούπολη. Εγώ λέω, εγώ μαζί σου δεν έχω θέμα. Απλώς ρωτάω, όταν θα είναι ελεύθερη η Κωνσταντινούπολη, θα μένεις εκεί ή θα μένεις Κατερίνη? Εγώ Κατερίνη. Α, εντάξει, οκ. Εκεί θα μείνεις, δεν είναι ανάγκη να ασχοληθείς με το άλλο. Θα μπορούσα να είχα πει Λάρισα, να είχα πει Γερισό, να είχα πει Κρία Βρύση, να είχα πει Ηράκλειο. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι όταν βάζεις ένα στόχο, δηλαδή ας πούμε, θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι και λέτε, αυτό θα είναι το επόμενο σπίτι μου. Και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα το τελειώσετε ποτέ. Αλλά θα μείνετε στο προηγούμενο, που είναι το προσωρινό. Εγώ τώρα τι λέω άμα έχω μαθητή? Λέω, μάζεψε καλά το προσωρινό. Σημάζεψε το και να ζήσεις όμορφα. Και άμα σου βγει το άλλο, σου βγήκε. Δεν σου βγήκε, δεν πειράζει, παιδί μου. Ε? Αλλά άμα έχεις κάνει, ξέρω εγώ, 20 χρόνια της ζωής σου να θυσιάσεις, να κάνεις τα πάντα και να πας να μείνεις σε ένα σπίτι που τελικά δεν πρόλαβες, έτσι πρόλαβε ο θάνατος. Όταν λέω 20 χρόνια, επειδή είμαι καλό παιδί, θα μπορούσα να βάλετε 30 χρόνια να πληρώνετε μέχρι να μπείτε μέσα, εντάξει. Και μετά να λέτε τι έκανα. Άρα, η συμβουλή, δεν είναι μόνο το carpe diem, αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι, ακούτε μια μουσική που είναι όμορφη, εντάξει. Την ακούτε που τελειώνει. Αυτό ξέρω ότι αρέσει στη Στέλλα. Εντάξει, θα βάλουμε όπερα για να είναι σίγουρα την αρέσει. Ακούτε λοιπόν μια όπερα, τελειώνει. Τι νιώθετε όταν τελειώνει? Σκεφτείτε μια μουσική που σας αρέσει. Δεν είναι ανάγκη να είναι όπερα, γιατί δεν είστε όλοι της όπερας. Κάτι που σας αρέσει πολύ, εντάξει. Τι σκέφτεστε? Δεν νομίζω να σκέφτεστε ότι τέλειωσε. Σκέφτεστε πότε θα ξαναπάτε στην όπερα. Σκέφτεστε πότε θα πάτε στη συναυλία. Αν είστε οργανωμένοι, σκέφτεστε πότε θα το παίξετε κι εσείς, να το βγάλετε κι εσείς. Έτσι διάφορα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, σκέφτεστε μετά το τέλος. Η αίσθηση που έχετε δεν είναι μια αίσθηση ισορροπημένη. Αλλά μπορεί να έχετε μια αίσθηση αρμονίας. Γιατί για εκείνη τη στιγμή, αυτό που νιώσατε, ήταν αρμονικό. Άρα έχει μια αίσθηση. Εδώ θα βρείτε συχνά το συναίσθημα. Μ' άρεσε αυτό γιατί το είδα στο νοσοκομείο. Είναι η νοσοκόμα.
και λέει, πονάτε? Απαντάει η άλλη, ναι. Πονάτε πολύ? Λέει, ναι. Λέει, κανονικά δεν θα πρέπει να πονάτε εκεί που είναι, αλλά είναι δικό σας ο πόνος και είναι δικό σας το συναίσθημα, άρα εγώ δέχομαι ότι πονάτε. Και το βρήκα πολύ γλυκό, γιατί εγώ κατάλαβα ότι διαφωνούσε, αλλά άφησε την ασθενή να λέει «Κι εγώ συμπάσχω που πονάς». Καταλάβετε τι λέω. Καταλάβετε τι λέω. Μερικές φορές όταν κάποιος, ας πούμε, του κόβουν το χέρι, okay, συνεχίζει να έχει τον πόνο του χεριού που δεν υπάρχει. Εδώ αντικειμενικά λες, παιδί μου, αφού δεν υπάρχει το χέρι, τι πονάς, γιατί συνεχίζει να έχει τη μνήμη. Okay, όλο αυτό. Προσπαθώ λοιπόν να σας πω ότι το συναίσθημα δεν έχει καμία σχέση με την αίσθηση. Και γι' αυτό η αίσθηση θα μας δώσει και την διαίσθηση. Την ικανότητα να δεις πιο πέρα. Το συναίσθημα θα πάει πολύ γρήγορα σε ένα τέλμα.